τις δηλώσεις του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Αναφέρθηκε. Τώρα κοντά του μωρά λοιπόν. Ναι, ναι. Δεν έχουμε μια αμφιβολία. Ξέρετε καλά ότι δημιουργήθηκαν προβλήματα από το τμήμα περιβάλλοντος, από κάποιες κοινότητες. Προσπαθούμε, νομίζω σας έχουν δει προσφάτως οι Υπουργοί Εσωτερικών και Γεωργίας. Κάνουμε ότι είναι ανθρωπίνως δυνατόν, διότι έχετε απόλυτο δίκαιο. Είναι κάτι που το είδαμε, που πήραμε απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου. Η μη υλοποίηση δεν οφείλεται. Επιτρέψετε μου, η μη υλοποίηση δεν οφείλεται σε δισταγμόν ή σε αδιαφορία της κυβέρνησης, οφείλεται στα γραφειοκρατικά προβλήματα ή στις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν για την επιλογή του νέου χώρου. Ήδη έχουν διευθετηθεί τα θέματα με τις εταιρείες για τις αποζημιώσεις μεταφοράς κλπ. Εκεί όπου δυστυχώς παρατηρείται το πρόβλημα είναι η επιλογή των χώρων. Συνεπώς, μέχρι να γίνει επιλογή το χώρο δεν μπορούν να σταματήσουν να εργάζονται. Και αυτό εξετάζεται. Έναν των εργοστασίων νομίζω έχει σταματήσει την παραγωγή. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο, θέλω να σας βεβαιώσω. Η απόφαση θα υλοποιηθεί. Το θέμα είναι, επαναλαμβάνω, οι διαδικασίες που δεν μπορεί να αποφεύγουν. Τα γράμματα αυτά είναι από τα παιδιά μου. Ευχαριστώ μόνο. Να είστε καλά. Αν μπορείτε να τα δώσετε λίγο, να τα δείτε. Εγώ τι κάνω εδώ, μη. Να μην σας θυμούνται τα παιδιά έτσι. Λοιπόν. Δεν μας ξέχασε, δεν τα ξέχασε τα παιδιά. Τα ακούω και σας ακούω. Κύριε Πρόεδρε, ευχόμαστε το συντομότερο να τελειώσει όλο αυτό. Εσείς ανέφχεστε ένα, εγώ το θέλω 100. Τα προβλήματα δυστυχώς, και τα παρακολουθήσετε σε πολλά δημόσια έργα, πολλές φορές καθυστερούν σαν αποτέλεσμα γραφειοκρατικών διαδικασιών, σαν αποτέλεσμα της άποψης και γνώμης που πρέπει να έχουν τα διάφορα τμήματα, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση αποφάσεων που θα έπρεπε να ήταν άμεσες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να πούμε Χαρούλα ότι είναι η ομάδα από τις μητέρες και όχι μόνο στις περιοχές στο Δάλι με τα, που έχουν το τεράστιο το πρόβλημα με τα ασφαλτικά εργοστάσια. Βρίσκονται με κάθε ευκαιρία εκεί που είναι ο πρόεδρος για να του θέσουν το τεράστιο πρόβλημα το οποίο ακόμα παραμένει άλυτο. Όποιες προσπάθειες και να γίνονται, που γίνονται προσπάθειες, κανείς δεν το αφισβητεί αυτό. Ωστόσο το πρόβλημα δεν λύνεται ποτέ. Και όπως και στις υπόλοιπες έτσι, η επισκέψη του Προέδρου για τον εμβολιασμό. Έτσι και αυτή την φορά οι μητέρες ήταν εκεί για να στείλουν για ακόμη μια